Ένα τρένο είναι μια σειρά συνδεδεμένων οχημάτων που κινούνται πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές και μεταφέρουν άτομα ή εμπορεύματα. Η λέξη τρένο προέρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει τραβάω. Τα τρένα συνήθως έλκονται ή οθούνται από ατμομηχανές ή ηλεκτρικούς κινητήρες. Οι επιβάτες και τα φορτία μεταφέρονται με βαγόνια. Τα τρένα έχουν σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο εύρος μεταξύ των σιδηροτροχιών. Τα περισσότερα τρένα σήμερα λειτουργούν σε χαλίβδινες γραμμές με χαλίβδινους τροχούς, η χαμηλή τριβή των οποίων τα καθιστά πιο αποτελεσματικά από άλλες μορφές μεταφοράς. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε πως η ιστορία των σιδηροδρομικών μεταφορών ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, περίπου το 600 π.Χ., με τον Δίωλκο, έναν ειδικής κατασκευής πλακόστρωτο δρόμο που συνέδε τις δύο άκρες του Ισθμού της Κορίνθου πριν γίνει πορθμός και πάνω στον οποίο σύρονταν κατά την αρχαιότητα από δούλους και ζώα τα πλοία από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα. Ο Δίωλκος χρησιμοποιείται συνεχώς μέχρι και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης της Κορίνθου. Αργότερα, στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο, χτίστηκαν και άλλοι δίωλκοι που είχαν ως πρότυπο τον Κορινθιακό. Τον 16ο αιώνα αρχίζουν να δημιουργούνται τροχές από ξύλο πάνω στις οποίες μπορούσαν να κινηθούν βαγονάκια που μετέφεραν διάφορα προϊόντα. Οι ανθρακορίχοι ονόμαζαν αυτά τα βαγονάκια σκυλιά εξαιτίας του θόρυβου που έκαναν πάνω στις ξύλινες ράγες. Στα τέλη του 18ου αιώνα αρχίζουν να κατασκευάζονται ράγες από σίδερο και σιδερένιες ρόδες των βαγονιών που μπορούν να προχωρούν ομαλά πάνω στις ράγες. Και τα βαγόνια τα σέρνουν άλογα αφού ακόμα δεν είχε προχωρήσει η βιομηχανική επανάσταση. Ο James Watt, ένας σκοτσέζος εφευρέτης και μηχανολόγος μηχανικός, βελτίωσε πολύ την ατμομηχανή του Thomas Newcomen που μέχρι τότε χρησιμοποιείτο για την άντληση νερού από τα ορυχεία. Ο Watt ανέπτυξε έναν παλινδρομικό κινητήρα το 1769 ικανό να κινεί έναν τροχό. Αν και ο κινητήρας Watt τροφοδοτούσε μήλους βαμβακιού και μια ποικιλία μηχανημάτων, ήταν ένας μεγάλος σταθερός κινητήρας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Η κατάσταση της τεχνολογίας του Λέβιτα καθιστούσε αναγκαία τη χρήση ατμού χαμηλής πίεσης που ενεργεί σε ένα κενό στο κύλινδρο. Αυτό απαιτούσε ξεχωριστό συμπυκνωτή και αντλή αέρα. Ωστόσο, καθώς βελτιωνόταν η κατασκευή των Λεβίτων, ο Watt διερεύνησε τη χρήση ατμού υψηλής πίεσης που ενεργεί απευθείας πάνω σε ένα έμβολο. Αυτό αύξησε την πιθανότητα ενός μικρότερου κινητήρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ενός οχήματος και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα σχέδιο για μια ατμομηχανή το 1784. Το 1804 ο Ρίτσαρντ Τρέβιδικ στην πρώτη καταγεγραμμένη χρήση ατμού σε σιδηρόδρομο οδήγησε μια ατμομηχανή υψηλής πίεσης με λίους τροχούς. Έκανε 3 ταξίδια από τα ορυχεία σιδήρου στο Πενιντάρεν και κάθε φορά έσπαγε τις ράγες που ήταν σχεδιασμένες για φορτία βαγονιών αλόγων. Υπήρχε γενική αμφιβολία εκείνη την εποχή ότι οι λίοι τροχοί μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσφυση σε λίες ράγες. Η πρώτη εμπορικά επιτυχημένη ατμομηχανή ήταν η οδοντοτή ατμομηχανή Σαλαμάνκα του Μάθιου Μάρεϊ που κατασκευάστηκε στο Λίντς το 1812. Αυτή η ειδική λιμπρή ατμομηχανή δεν ήταν αρκετά βαριά για να σπάσει τις ράγες και έλυσε το πρόβλημα της πρόσφυσης με έναν οδοντοτό τροχό χρησιμοποιώντας δόντια στο πλάι μιας από τις ράγες. Έτσι ήταν και ο πρώτος οδοντοτός σιδηρόδρομος. Ακολούθησε το 1813 η ατμομηχανή Puffin Billy, η πρώτη επιτυχημένη ατμομηχανή που λειτουργεί μόνο με πρόσφυση. Αυτό επιτεύχθηκε με την κατανομή του βάρους μεταξύ ενός αριθμού τροχών. Τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Επιστημών στο Λονδίνο. Το 1825 ο George Stephenson κατασκεύασε την ατμομηχανή Locomotion για τη Βορειοανατολική Αγγλία, η οποία έγινε ο πρώτος δημόσιος ατμοκίνητος σιδηρόδρομος στον κόσμο. Το 1829 ο ίδιος
κατασκεύασε με επιτυχία την ατμομηχανή Rocket. Αυτή η επιτυχία οδήγησε την εταιρεία του Στέφενσον να γίνει η κατεξοχήν κατασκευαστική εταιρεία ατμομηχανών για σιδηροδρόμους στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιρλανδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η πρώτη γνωστή ηλεκτρική κινητήρια μηχανή τρένου κατασκευάστηκε το 1837 από τον χημικό Ρόμπερτ Ντέβινσον στη Σκωτία και τροφοδοτείται από μπαταρίες. Ο Ντέβινσον κατασκεύασε το 1841 μια μεγαλύτερη μηχανή με το όνομα Καλβάνι. Μπορούσε να σύρει ένα φορτίο 6 τόνων με ταχύτητα 6 χιλιόμετρα την ώρα για μια απόσταση 2,5 χιλιόμετρων. Δοκιμάστηκε στους σιδηρόδρομους του Εδιμβούργου και της Γλασκόβης το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, αλλά η περιορισμένη ισχύς από τις μπαταρίες εμπόδισε τη γενική χρήση του. Καταστράφηκε από τους εργαζόμενους του σιδηρόδρομους, οι οποίοι το είδαν ως απειλή για την ασφάλεια της εργασίας τους. Μία από τις πρώτες γραμμές ηλεκτρικού τραμ στον κόσμο άνοιξε στο Λίχτερφέλντε, κοντά στο Βερολίνο, στη Γερμανία, το 1881. Κατασκευάστηκε από τη Siemens. Το 1891 η πίστα εξοπλίστηκε με ένα εναέριο σύρμα και η γραμμή επεκτάθηκε μέχρι τον δυτικό σταθμό του Βερολίνου. Το 1883 ξεκίνησε στο Brighton της Αγγλίας ένας μικρός ηλεκτρικός σιδηρόδρομος που οδηγεί στη μαρίνα της πόλης. Ο σιδηρόδρομος εξακολουθεί να λειτουργεί με επεκτάσεις και σχετικές κατασκευές και είναι έτσι ο παλαιότερος λειτουργικός ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στον κόσμο. Το 1895 δημιουργήθηκε με χρήση της ηλεκτροδότησης η κύρια γραμμή μήκους 6,5 χιλιόμετρων της Βαλτιμόρης για τη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη μέσω μιας σειράς από σύραγγες. Μέχρι το 1900 υπήρξε μια συνεχής εξέλιξη των ηλεκτρικών σιδηρόδρομων. Οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι ήταν οι πρώτοι στον κόσμο που εισήγαγαν την ηλεκτρική έλξη για όλο το μήκος μιας κύριας γραμμής και όχι για μια μικρή διαδρομή. Η γραμμή Βαλεντίνα, μήκους 106 χιλιόμετρων, άνοιξε στις 4 Σεπτεμβρίου 1902. Το 1906 άρχισε η εξέλιξη των μηχανών δίζελ από τον Ρούντολφ Δίζελ, μια εξέλιξη που αντικατέστησε τις ατομηχανές που χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο. Το 1964 κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που γνώρισε επιτυχία και άνοιξε το δρόμο και για τα υπόλοιπα τρένα υψηλών ταχυτήτων. Λειτουργεί ακόμα και σήμερα και τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, καλύπτοντας την απόσταση Τόκιο-Οσάκα. Από τότε έχουν δημιουργηθεί τρένα που ξεπερνούν την ταχύτητα των 300 χιλιόμετρων την ώρα στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στις σκανδιναβικές χώρες και αλλού. Στην Ευρώπη, τα τρένα υψηλών ταχυτήτων περνούν και διεθνή σύνορα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι αεροπορικές πτήσεις μικρής διάρκειας. Τον 21ο αιώνα άρχισαν να κατασκευάζονται τα λεγόμενα μαγνητικά τρένα που φτάνουν ως και την ταχύτητα των 500 χιλιόμετρων την ώρα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία μαγνητικής αιώρησης. Αιωρούνται δηλαδή ελάχιστα πάνω από τις ράγες τους. Αυτό γίνεται γιατί στο κάτω μέρος οποιοδήποτε βαγονιού υπάρχουν προσαρμοσμένοι ηλεκτρομαγνήτες που είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι. Αυτοί συνδυάζονται με μαγνήτες που βρίσκονται κάτω από το τρένο και το ανυψώνουν περίπου ένα εκατοστό. Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου παρέχει ρεύμα τμηματικά στη γραμμή μόνο τη στιγμή κατά την οποία το τρένο περνάει πάνω από το συγκεκριμένο τμήμα. Άρα τα μαγνητικά τρένα είναι οικολογικά, ενώ παράλληλα είναι και ιδιαίτερα ασφαλή. Στην Ελλάδα, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή λειτουργήσε το 1869 και ένωσε το Θησίο με τον Πειραιά. Ο σιδηρόδρομος ήταν αρχικά ατμοκίνητος. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η διπλή γραμμή, κατασκευάστηκε η σύραγγα από το Θησίο στην Ομόνια το 1895 και έγινε η ηλεκτροδότηση. Το 1957 ολοκληρώνεται η λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από τον Πειραιά στην Κηφισιά. Το 1909, 1600 χιλιόμετρα γραμμής είχαν τοποθετηθεί
συμπεριλαμβανομένης της κύριας γραμμής προς τα τότε ελληνοτουρκικά σύνορα, λίγο μετά την κοιλάδα των Τεμπών. Τα πρώτα τρένα που πραγματοποίησαν την πλήρη διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μήκους 507 χιλιόμετρων, σηματοδότησαν την ολοκλήρωση της γραμμής το 1918, η οποία από τότε συνεχίζει να λειτουργεί και ετοιμάζεται να είναι γραμμή για τρένα υψηλής ταχύτητας.